Εδώ βλέπουμε επίσης ένα έλεγχο ασθενή με αγιοπάθεια, με νευροϊσχημικό, σε έναν ασθενή ο οποίος, όπως μας είπε και η κυρία Εξάρχου, το κάπνισμα. Ήταν καπνιστής. Και η αιτία ποια ήταν για να δημιουργηθεί τα στενά παπούτσια. Η αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού είναι σύνθετη. Τον ασθενή πρέπει να τον αντιμετωπίσουν οι διάφορες ειδικότητες. Καταρχήν θα υπάρχει άμεση συνεργασία με τον γιατρό, τον παθολόγο, τον διαβητολόγο. Με εποδίαθρο, με εξωτερικό νοσηλευτήριο που χρειάζεται πιο ειδικό καθαρισμό. Και φυσικά σε πιο προχωρημένες καταστάσεις με ιδιοχειρουργό και ιδιοθετικό. Το βασικό είναι, ισχύει και για εμάς τους γιατρούς, ότι θα πρέπει να ασχολούμαστε με το πόδι. Θα πρέπει να βγάζουν οι ασθενείς τα παπούτσια τους και να τους βλέπουμε. Δεν αρκεί μόνο η πίεση και όλα τα υπόλοιπα που μετράμε. Θα πάρουμε το ιστορικό του ασθενούς, θα δούμε τι συμπτώματα έχει και θα τον εξετάσουμε. Θα τον ρωτήσουμε αν υπάρχει πόνος, αν έχει χαρακτηριστική κατανομή δίκιν κάλτσας κάτω στα πόδια, που κυρίως τα πόδια είναι τα πρώτα τα οποία επηρεάζονται, αν εμφανίζει καυσαγίες, συναντίες, μυρμικιάσεις, κούραση, κράμπες αν εμφανίζει. Αν όλα αυτά τα συμπτώματα επιδεινώνονται το βράδυ. Αν υπάρχει αλλοδυνία, παρεστησίες, αντίληψη της θερμότητας, αν την αισθάνεται ή όχι, και φυσικά πώς συνέχεται τα ανακλαστικά του. Θα εντοπίσουμε τον πόνο. Πού πονάει. Θα ρωτήσουμε αν υπάρχει διαλύψη οχολότητα, δηλαδή αν περπατάει και αναγκάζεται να σταματήσει. Γιατί πονάει. Πόση απόσταση θα μπορεί να περπατήσει και αν το άλλωστο εμφανίζεται και σε ηρεμία. Το βασικό είναι να βλέπουμε, είναι η επισκόπηση, είναι η εξέταση. Όπου βλέπουμε το δέρμα, σε τι κατάσταση είναι, οι τρίχες, τα νύχια, τα πλάτη, αν υπάρχει κάποια λύση τη συνέχεια του δέρματος, εξαρκώσεις ή ανατομικές ανομαλίες. Όπως εδώ πέρα βλέπετε, τα δάχτυλα είναι παραμορφωμένα. Αν υπάρχουν τύλοι, κάλοι δηλαδή που λέμε, αν υπάρχει κυλοποδία, αν υπάρχει πλατυποδία, δισκαμψία, τι γίνεται ανάμεσα στα δάχτυλα, στις μεσοδακτήλιες πτυχές και το δέρμα φυσικά. Εδώ βλέπετε έναν ασθενή με νευροπάθεια, διαβητικό, όπου λόγω ακριβώς της νευροπάθειας έχουμε έντονη παραμόρφωση των άκρων. Και στην κορυφή του μεγάλου δακτύλου έχει δημιουργηθεί και έλεγχος. Η κλινική εξέταση είναι απλή, γρήγορη, δεν χρειάζεται να έχουμε ειδικά μηχανήματα. Έχουμε στη διάθεσή μας και ένα αυτοκόλλητο που είναι πάρα πολύ εύκολος χρήστης να μας δείξει ποιοι ασθενοί μπορεί να εμφανίσουν νευροπάθεια. Είναι το αυτοκόλλητο, ονομάζεται τεστ Neuropath. Είναι κάποια αυτοκόλλητα τα οποία τα βάζουμε στα πέλματα, τα αφήνουμε για 10 λεπτά και κοιτάζουμε να δούμε αν θα αλλάξουν χρώμα. Αν γίνουν ρόζουν φυσιολογικά, αν υπάρχει ρόζ μπλε, έχει αρχίσει η παθολογική διεργασία. Αν είναι τελείως μπλε, σημαίνει ότι υπάρχει προχωρημένη νευροπάθεια. Το βασικό είναι ο αυστηρός γλυκημικός έλεγχος. Ό,τι και να κάνουμε, αυτό θα πρέπει πάντα να το θυμόμαστε. Θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση των ασθενών όσον αφορά την καθημερινή φροντίδα των παιδιών, των ποδιών. Τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν, καθημερινό πλύσιμο και στέγνωμα. Πολύ καλό στέγνωμα των ποδιών. Κυρίως ανάμεσα από τα δάχτυλα, να μην μένει υγρασία. Μπορούμε να κάνουμε ποδόμετρο με νερό σε μια θερμοκρασία περίπου 37 βαθμών. Πάντα δοκιμάζουμε το νερό της μπανιέρας και το ντους με τον αγκώνα μας πριν κάνουμε ζεστό μπάνιο. Δεν το δοκιμάζουμε βάζοντας το πόδι μας μέσα, γιατί ακριβώς επειδή μπορεί να υπάρχει νευροπάθεια, δεν έχουμε την αίσθηση του πόνου και της θερμότητας σωστά. Οπότε μπορεί να καίει το νερό και εμείς να βάλουμε το πόδι μας μέσα.